και τα λοιπά, ήταν όλα καλά. Απλά μου εξήγησαν. Ότι άμα το σκέφτεσαι συνέχεια. Όχι, ότι δεν γίνεται. Μπορεί να είναι όλα τέλεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ το θέλω αύριο, θα γίνει αύριο. Έτσι. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω και 20 να είμαστε, δεν γίνεται έτσι. Καμία σχέση, ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ποιο κομμάτι του χαρακτήρα σου μαλάκωσε ο ερχόμενος της κόρης σου? Αλήθειες. Στην τσίτα είμαι. Αλήθειες. Ποιο? Ποιο κομμάτι του χαρακτήρα μου μαλάκωσε? Κοίταξε να δεις. Μεγαλώνοντας και οριμάζοντας, άρχισα να είμαι γενικότερα με τους ανθρώπους. Καλά, όχι με όλους, με κάποιους ξέρεις. Δηλαδή, κάποιοι με συγχωρείς, δηλαδή, αλλά τα θέλουν. Λοιπόν, αλλά με τους να μην είμαι τόσο αυστηρή. Δηλαδή, όπως είμαστε όλοι άνθρωποι, κάνουμε τα λάθη μας, κάνουμε την προσπάθειά μας, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν είμαι τόσο αυστηρή εδώ και πάρα πολλά με χρόνια. Με τον εαυτό σου μαλάκωσες καθόλου? Γιατί και με τον εαυτό σου είσαι αυστηρή, εσύ. Με τον εαυτό μου και δεν πιο μιλάω αυστηρή. Μόνο για τα επαγγελματικά. Είμαι πιο αυστηρή. Τα θες όλα τέλεια, άστο αυτό. Αυτό εντάξει, μέσα στα πλαίσια είμαι πιο αυστηρή. Του επαγγελματισμού παίζει. Γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί ίσως σε ζορίζει τόσο πολύ, παιδάκι? Δεν με ζορίζω. Απλά θέλω στη ζωή μου, επειδή έχω περάσει διάφορα τα οποία τα ξέρεις. Όπως και όλοι. Θέλω άνθρωποι, στη ζωή όμως. Μου ναι, να τα κάνω σωστά. Μου έχει κάτι στο μυαλό. Ό,τι κάνω δεν έχει νόημα να το κάνεις σωστά. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να είσαι παντρεμένος αν δεν το ζεις αυτό το πράγμα με τον άνθρωπό σου και τον άντρα σου ή σε μια σχέση. Αν δεν είναι σωστά, δεν υπάρχει λόγος να κάνεις παιδί, μην το κάνεις. Αν δεν είσαι αποφασισμένος, να φερθείς όπως πρέπει. Να κάνεις υποχωρήσεις, να κάνεις. Δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνεις να κάνεις τον επαγγελματία αν δεν κάνεις τη δουλειά σου σωστά. Κάντε σωστά για να έχει μέλλον. Έτσι. Δεν ξέρω τι έχω. Θα ήθελα να είμαι λίγο πιο χαλαρή για να μην ταλαιπωρούμε. Αλλά κατέληξα ότι είναι κομμάτι του χαρακτήρα μου. Έχω κάνει ειρήνη με αυτό και πορεύομαι αναλόγως. Τι να κάνω. Πόσες δύσκολες στιγμές μπορεί να μέτρησες μέχρι να φτάσεις στο σημείο των τελευταίων ετών της ζωής σου που λες, ρε παιδί μου, πραγματικά είμαι ευτυχισμένη. Με τις αναποδιές που μπορεί να κάθονται, με τους φιλοκρόνους τσακωμούς, λοιπόν, με την καθημερινότητα. Αλλά αυτό που λες, ζω αυτό που θέλω. Είμαι ευτυχισμένη. Κοίταξε, εγώ έχω πει ότι πιο σαν στιγμή, γιατί θεωρώ ότι ευτυχισμένες στιγμές, ζούμε και μέσα σε δύσκολες και περιόδους. Βέβαια. Θα σου πω λοιπόν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι φίλοι μου που είναι πολλά χρόνια κοντά μου, πάρα πολλά χρόνια, μου λένε ότι αν κάποια στιγμή γράψει βιβλίο, όχι bestseller θα γίνει, ταινία θα γίνει. Αυτό, εσύ θα το σκεφτόσουν ποτέ αυτό? Ναι, θα το σκεφτόμουν. Αλλά δεν ξέρω. Ανοίγεις την ψυχή σου όμως έτσι. Ακριβώς. Σε όλο τον κόσμο. Και δεν ξέρω αν θέλω να την εκθέσω. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι έχει περάσει από το μυαλό μου. Απ' την άλλη, η πρώτη στιγμή που αισθάνθηκα πάρα πολύ ευτυχισμένη ήταν η μέρα που παντρεύτηκα τον άντρα μου. Καλά, την το καταλάβαμε οποία... και εμείς που δεν ήμασταν εκεί. Ναι. Μόνο από το πλάνο που βλέπαμε. Το παρισμένη, τελείως. Ναι. Βέβαια την επισκίασε η κόρη μου αυτή τη στιγμή. Εντάξει, άρα αυτό τα λέει όλα. Η πρώτη σου σκέψη. Όταν πρώτο συνάντησες και γνώρισες τον μετέπειτα σύζυγό σου, ποια ήτανε για αυτόν τον άντρα, την αλήθεια? Ότι τι θες αγόρι μου μαζί μου, πήγαινε βρεις κάποιες άλλες να παίξεις, δεν κάνω για σένα, ξέρεις. Τι, δηλαδή τι. Αυτό είπες, αλλά το είπα, μέσα το είπα. Σου, τι σκέφτηκες? Το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Τώρα νομίζεις σκέφτηκα κάτι άλλο, κάτι άλλο. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω αυτό. Αλήθεια. Και μετά πώς κάνατε σχέση? Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Δεν σου πει, εμένα μου αρέσαν οι μεγαλύτεροι άντρες, παιδί μου. Δεν είναι. Εντάξει, έχει μια επιμονή, έχει μια σοβαρότητα κλπ. Κλπ. Η οποία επιμονή ήταν αυτή που λέμε μία εβδομάδα μου λέει, δύο, έξι μήνες, ένα χρόνο, θα πέσεις. Τσάμπα μου λέει, στέκεσαι, χάνουμε χρόνο. Και είμαι με μία φίλη μου, Ελληνοαμερικανίδα, εξαιρετική πάρα πολλά χρόνια φίλη μου, στο αυτοκίνητο, και μου λέει, δεν σε καταλαβαίνω, μου λέει. Λέω γιατί? Δηλαδή, γιατί δεν του δίνεις μία ευκαιρία? Είναι τόσο ωραίο παιδί, τόσο αυτό, γιατί δεν του. Δηλαδή, τι έγινε? Μα τη λέω η διαφορά κτλ. Καλά, μου λέει, χαζή μου, λέει, πού ζει? Και άρχισε να μου λέει, αυτή είναι και Αμερικάνα Νεοϋορκέζα, άρχισε να μου λέει, τάδε στάρι, τάδε στάρι. Έβαλε και εμένα μέσα. Ναι. Μπήκα κι εγώ μέσα. Οπότε κι εγώ, ξέρει, πήρα την ανάλογη θέση και λέω, έχει δίκιο. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Και του λέω, έλα. Τι έγινε, μου λέει. Το βράδυ, λέω στις 8, θα πάμε στο θέατρο. Γεια. Αυτό λέω, ήταν το πρώτο ραντεβού στο θέατρο. Ναι. Πού το πήγε στον άνθρωπο, δεν θέλει να μιλήσει μαζί του? Είχαμε μιλήσει από το τηλέφωνο, τι να μου πει άλλο. Το κουράζομαι. Τον εμφάνισα δημοσίως. Τι άλλο. Τον εμφάνισα. Αυτό έκανα. Σε πόσο καιρό παντρευτήκατε εσείς? Σε. Όχι, τρία χρόνια. Τρία, ναι. Ήσασταν τρία χρόνια λοιπόν μαζί. Μένατε μαζί. Μετά τον πρώτο χρόνο, ενάμιση, ναι, μέναμε μαζί. Αλλάζει καθόλου η σχέση ενός ζευγαριού όταν ζει ο καθένας στο σπίτι του και μένουν και καμιά φορά στα σπίτια όλων? Όχι, δεν μιλάς για το παιδί. Όχι, ας το παιδί. Το παιδί το ξέρουμε.
Πάμε στο ζευγάρι. Όταν ζει ο καθένας στο σπίτι του και κάποια βράδια κοιμούνται μαζί, πότε ο ένας δεν έχει καμία σχέση. Και πότε όταν ζεις μαζί κάθε μέρα. Θες λίγο να τον πνίξεις. Εντάξει. Συγγνώμη τώρα. Δεν ήθελε καμία στιγμή να σε πνίξει. Όχι. Αλήθεια, ρε Σύση. Αφού ακόμα και τώρα, α πούμε, που τρελαίνομαι και. Του λέω, όχι, πες μου. Μου το πιάνει σωστά. Αν σε ενοχλεί κάτι που κάνω, να το διορθώσω. Όχι, μου λέει τίποτα. Του σου λέω. Εσύ και δεν διορθώσει. Κατάλαβε τώρα. Δεν βρίσκω άκρη, παιδί μου. Δεν έχω. Ποιο λάθος σου θεωρείς ότι έχεις πληρώσει ακριβά από αυτό που έχεις κάνει, ίσως κάποιες φορές παραπάνω στη ζωή σου. Αυτό που λέμε δεν έμαθα από αυτό το λάθος. Μπορεί να μην είναι πολύ σπουδαίο, να είναι ασήμαντο. Κοίταξε, από μικρά λάθη. Μάλλον δεν έχω σου πω ένα γεγονός παλαιότερα. Έδειχνα πολύ, πολύ περισσότερο εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Δηλαδή. Ερχόταν, ξέρω εγώ, η Ελένη, ναι. Με τώρα, μου χαμογέλαγε, μου έλεγε αυτό. Και εγώ έλεγα, αχ, τι καλή που είναι, ξέρεις, είμαστε φίλες, ξέρεις, αυτά, με πλησίαζαν. Και αυτό το πράγμα μου βγήκε πάρα, πολύ, πάρα πολλές φορές ξινό, γιατί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες, οπότε μπορώ να σου πω ότι σε αυτό το τομέα έβαλα λίγο μυαλό. Δηλαδή δεν εμπιστεύομαι πια αυτό. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στους ανθρώπους. Πρέπει να περάσει καιρός να το. Και, βέβαια, ψυχολογώ και καλύτερα τώρα. Πιστεύω ότι έχουμε περισσότερες γυναίκες. Βέβαια. Οπότε ξέρεις, καταλαβαίνω πιο γρήγορα αν ο άλλος είναι εντάξει, ρε παιδί μου, καθαρός άνθρωπος, ωραίος. Ή αν έχει δεύτερες σκέψεις, αντιζηλίες, δεν ξέρω εγώ τι. Και στις γυναίκες παίζουν αυτά, τώρα το ξέρεις. Έχεις κολλητές φίλες. Βέβαια έχω. Που τις έχεις πολλά χρόνια, ας πούμε. Πολλά. Ναι. Πολλές. Πολλές. Όχι πολλές. Έχω κάποιες οι οποίες είναι πολλά χρόνια, δόξα τω Θεώ. Και χαιρόμαστε με τη χαρά η μία της άλλης και την επιτυχία της. Στεναχωριόμαστε με τα προβλήματα η μία της άλλης. Εκεί, οικογένεια. Σαν οικογένεια. Λοιπόν, πάμε λίγο στη σύνδεσή μας να δούμε ένα ιατρικό θέμα. Θα μιλήσουμε με την υπεύθυνη γαστρεντερολόγο της πρώτης μονάδας παιδιατρικής κλινικής Παίδων Αγία Σοφία, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη δυσανεξία στη γλουτένη. Τι σημαίνει αυτό, πώς μπορεί.